Μια χαρά. Φορτζάρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Είναι Σάββατο πρωί. Διάλεξα να κάνω αυτή τη συνταγή καλημέρα στο Instagram βασικά. Γεια σου Βάσο Καρτζούδη, Ευθυμία, δεν διάβασα το επίθετο, Τζοανεκάρα, Ρίγκα Κορίνα, Μίκη Γιαννόπουλος, Όλγα Γκούτζου, Δανάη Μαραβέγια, Γέρτα Σουλουρού, Δέσποινα Κατσαρού, Φανάκι λέει, η κοπηγιά λέει στον ύπνο σου λέει μας έλεπας. Ρε παιδιά, αυτή τη σύνταγη δεν μπορώ να την κάνω το βράδυ. Τι θα σας πάνω να κάνετε που το βράδυ. Θα τη δείξω το πρωί στις 10. Κατά πάσα πιθανότητα έχετε όλα τα υλικά σπίτι, αλλά άμα δεν έχετε, κατευθείαν πετάγεστε, παίρνετε ένα φύλλο, που χρειάζεται ένα φύλλο για να κάνουμε μπουγάτσα, γιατί σε 20 λεπτά η μπουγάτσα μας είναι έτοιμη. Δηλαδή είναι αδιανόητα εύκολη συνταγή. Σήμερα διάλεξα να σας δείξω μια συνταγή που όλοι θέλουν να φτιάξετε σπιτική μπουγάτσα σπίτι. Σπιτική μπουγάτσα σπίτι. Δεν μπορείτε να πει, είναι υπερβολή, αλλά τέλος πάντων, πλεονασμός. Αυτό που έχω και μπουγάτσα με φύλλο αέρος, που ουσιαστικά είναι τεράστια διαδικασία, γιατί πρέπει να κάνεις το φύλλο, να ανοίξεις, μπλα μπλα μπλα, σιμιριδαλένια κρέμα, να την αφήσεις. Έχει διαδικασία, οπότε παίρνει ένα, δύο, τρίωρο για να γίνει μπουγάτσα. Οπότε σήμερα ήθελα να σας δείξω μια συνταγή για μπουγάτσα που όντως να μπορέσετε όλοι, μα όλοι να τη φτιάξετε. Είναι καταπληκτική, είναι 100% δική μου συνταγή. Να σας πω ότι τις περισσότερες φορές κάνω αυτό το πράγμα. Κάνω πάρα πολλές δοκιμές μέχρι να βγάλω την τέλεια επαγγελματική συνταγή και όταν βγάλω την τέλεια επαγγελματική συνταγή, την ανεβάζω, την έχω στο site, δηλαδή έχω πώς μπορείτε να κάνετε μπουγάτσα με φύλλο αέρος, αλλά μετά αρχίζω κόβω δρόμους για να μπορέσω να φτιάξω μια συνταγή ώστε να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με την επαγγελματική της Super Duper σε πολύ λιγότερο χρόνο, με πολύ λιγότερα υλικά και πολύ πιο εύκολα για όλους. Οπότε όλη η φιλοσοφία μου είναι πάντα μα πάντα να φτιάχνω συνταγές που να μπορείτε να ακολουθήσετε, να τις φτιάξετε και να νιώθετε κι εσείς περήφανοι με τον εαυτό σας. Οπότε, η μπουγάτσα που θα κάνουμε σήμερα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία άλλη μπουγάτσα στον κόσμο. Απλά το γεγονός ότι αυτή η μπουγάτσα δεν χρειάζεται κατσαρόλες να κάνουμε σιμιγδαλόκρεμες, δεν χρειάζεται να είστε μάγειρες, δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα από ζαχαροπλαστική, είναι το μεγάλο ατού αυτής της συνταγής. Είναι πανεύκολη, είναι πεντανόστιμη. Θα την ετοιμάσετε και θα καταλάβετε κι εσείς ότι ό,τι λέω είναι πραγματικότητα. Οπότε, πριν ξεκινήσω να πω ότι όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής στα αγγλικά ή σε όποια άλλη χώρα θέλει, γιατί βλέπει και κόσμος από άλλες χώρες, να σας πω ότι αύριο θα κάνουμε τσουρέκια το πρωί, οπότε πάλι 10 η ώρα το πρωί θέλω να είστε συντονισμένοι γιατί θα φτιάξουμε τσουρέκια μαζί. Θα σας δείξω την πιο πετυχημένη συνταγή για να δουλέψει σε όλους, να βγάλετε φέτος τσουρέκια, να μην χρειαστεί να δυσκολευτείτε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πανεύκολο, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Θα πάμε βήμα-βήμα, θα σας δείξω ακριβώς πώς φτιάχνετε τα σωστά τσουρέκια, για να μην πειραματίζετε άλλο και φτιάχνετε λάθος αποτελέσματα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την μπουγάτσα. Τι άλλο να πω? Τίποτα. Σας αγαπάω, μου αγαπάτε, τα κλασικά, ξέρετε. Αυτά. Δώστε μου λίγο αγάπη. Πώς θα μου δώσετε αγάπη? Δεν γίνεται να δώσουμε αγάπη μέσω WiFi. Έχετε δίκιο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αρχίζουν, περνάνε οι μέρες. Νομίζω ότι και ο κόσμος λίγο έχει χαλαρώσει. Περνάνε οι μέρες και σε λίγο καιρό θα βγούμε και έξω. Εγώ πιστεύω ότι τέλος του μήνα θα αρχίσουν σιγά σιγά όλα να έρχονται στην κανονικότητά τους. Το θέμα μου είναι να μπορέσετε εσείς όλοι που μαγειρεύατε τόσο καιρό στο σπίτι, να το κρατήσετε αυτό γενικότερα. Όσο μαγειρεύουμε περισσότερο σπίτι, τόσο καλύτερα είναι για εμάς. Επίσης, πολύ πολύ σημαντικό, κάτι που ίσως και να μην ξέρετε, αλλά να μην το έχετε μελετήσει, είναι ότι στο site μου, στο architectrix.com, οποιαδήποτε συνταγή θέλετε και σας αρέσει, για να μην την ψάχνετε όλη την ώρα, την αποθηκεύετε στο βιβλίο συνταγών σας. Ο κάθε χρήστης, το κάθε μέλος του site μας, έχει το δικό του βιβλίο συνταγών. Και ουσιαστικά εκεί πέρα πηγαίνουν όλες οι συνταγές που έχετε φτιάξει και σας αρέσουν. Για να μην φτιάχνετε κάθε φορά, δηλαδή έφτιαξα ένα κοτόπουλο με κάρι, ποιο κοτόπουλο ήτανε. Ήταν αυτή η συνταγή, αυτή η συνταγή, αυτή η συνταγή. Για να μην ψάχνετε όλη την ώρα, παπ, τα πετάτε εκεί μέσα, έχετε ένα αρχείο και όποτε γουστάρετε, άμα γουστάρετε, τσεκτυπώνετε κιόλες, τις σειράτετε και κάνετε ένα ωραίο βιβλιαράκι με τις αγαπημένες σας 50-100 συνταγές που έχουμε στο site. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνετε login στο stacks5gx.com, να γίνετε χρήστες, γιατί όντως αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Για να μην ψάχνετε όλη την ώρα, εκτυπώστε τες και αφήστε τες στην άκρη. Βέβαια, αυτό είναι κακό για το site μας, γιατί δεν θα μπαίνετε όλη την ώρα να τις βλέπετε. Αλλά δεν πειράζει, σκοπός είναι πραγματικά για εμένα να κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη. Οπότε, άμα βάλετε τις συνταγές εκεί πέρα, ακόμα και να μην τις εκτυπώσετε, το γεγονός ότι θα μπορείτε να μπαίνετε κάθε στιγμή και να δείτε αυτή τη μπουγάτσα, γιατί αυτή η συνταγή, έχω αρκετές μπουγάτσες στο site. Αυτή η μπουγάτσα είναι εύκολη, γρήγορη.
Τώρα έχω και εύκολη. Έχω και με φύλλο αέρος. Έχω και μπουγάτσα μνηστήσιμη. Έχω και μπουγάτσα το ένα. Έχω και μπουγάτσα το άλλο. Οπότε για να μην ψάχνετε όλη την ώρα, πολύ καλό θα είναι να οργανωθείτε στο site, να βάλετε όλες τις συνταγές που φτιάχνετε στην άκρη και να ξέρετε τι σας αρέσει. Οπότε να έχετε την αρχαιοθήκη σας εκεί πέρα, τη βιβλιοθήκη σας. Και οπότε θέλετε ή να τραβάτε συνταγές από εκεί ή να πάτε να τις εκτυπώσετε. Λοιπόν, μαζευτήκαμε πάνω από 10.000 μαζί με το Facebook και το Instagram. Στο Facebook έχει 7.000, στο Instagram έχει 3.195. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την μπουγάτσα μας. Η συνταγή είναι πανεύκολη. Μόνο ένα στάδιο έπρεπε να έχω έτοιμο, γιατί όντως έπρεπε να περιμένουμε πρώτα 20 λεπτά να ψηθούν τα φύλλα στο φούρνο. Οπότε το έχω έτοιμο το στάδιο για να συνεχίσουμε κανονικά. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι φύλλο, μια συσκευασία, λίγο βουτυράκι, γάλα κρέμα, αυγά, ζάχαρη, βανίλια και μπέικιν. Αυτά είναι. Τα έχετε? Κάτσε να μην είναι. Τα έχετε όλα. 100% τα έχετε. Άμα δεν έχετε, το μόνο που ίσως να μην έχετε, θεωρώ ότι είναι το φύλλο. Αλλά και να μην έχετε, θα πάτε να πάρετε ένα φλεράκι και όλα καλά. Έχουμε χρησιμοποιήσει φύλλο κρούστας. Άμα έχετε φύλλο χωριάτικο, κάνει και αυτό. Γενικά όλα τα φύλλα κάνουν, αρκεί να είναι το ίδιο σε γραμμάρια. Θέλουμε να είναι 450 γραμμάρια. Μπράβο. Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Το γράφουμε στη συνταγή. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας είπα, η φιλοσοφία όλης της συνταγής είναι να μην χρειαστεί να πλάσουμε, να φτιάξουμε γεμίσεις, να βάλουμε πάνω μέρος, κάτω μέρος. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ εύκολο για να μπορέσετε να το φτιάξετε όλοι. Εν τω μεταξύ, όλες αυτές τις συνταγές είναι παλιές συνταγές. Δηλαδή, αυτή τη συνταγή την έχω κάνει 10 χρόνια πριν. Δηλαδή, ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Ήταν πάντα η μαγειρική μου ότι θέλω να κάνω συνταγές εύκολες για τον κόσμο. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όντως δίνεται η ευκαιρία όλος ο κόσμος να δει και αυτές τις συνταγές που ίσως και να μην τις έχει δει. Γιατί αυτές τις συνταγές τις έκανα αυτή τη συνταγή πρώτη φορά την έκανα στο πρωινό μου, θυμάμαι. Επί Μέγκα. Σκορδά, Γιάγκα, το παλιό Μέγκα, όλα καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο απλά που είναι τα πράγματα. Ανοίγουμε το φύλλο μας εδώ. Έχουμε ένα ωραίο φύλλο κρούστας. Μπορείτε να πάρετε είτε και το φύλλο πυρητού κάνει. Όλα τα φύλλα κάνουν. Εντάξει, απλά σε γραμμάρια θέλουμε να έχουμε αρκετή ποσότητα. Και έχω το βούτυρό μου εδώ πέρα γεωμένο. Αφήστε να το πάω έτσι για να βλέπετε. Θέλω να βλέπω και πού. Έτσι να πάω λίγο τη σχολεία. Μπράβο. Η Νταϊάννα Αλεξάκη τώρα μπήκε. Κοιμότανε. Εντάξει, τέλος πάντων δεν θα πω τίποτα. Θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Είναι υπεύθυνη το social media μου και άρχισε να με βλέπει 20 λεπτά μετά. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω, θα συνεχίσω και δεν θα νευριάσω. Όλα πάνε καλά. Λοιπόν, βουτυράκι στο ταψί. Σας έχω δώσει συγκεκριμένα γραμμάρια στο βουτυρό. Πόσα είναι? Λίγα είναι, δεν είναι πολύ. Πόσο, 150 γραμμάρια βούτυρο, αλλά θέλω να το βάλετε όλο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα βάλετε ένα φύλλο κάτω, εδώ. Και άλλο ένα φύλλο από δίπλα, να δημιουργήσουμε μία βάση. Μόλις με ένα-δύο φύλλα, εδώ. Κοιτάξτε, εδώ. Τέλεια. Εύκολο. Εύκολο. Καθένας μπορεί να το κάνει. Δεν με νοιάζει καθόλου να σπάσουν τα φύλλα, να μην τα βάλετε σωστά. Δεν έχει καμία σημασία. Η συνταγή θα βγει τέλεια. Τι κάνω τώρα? Πασπαλίζω λίγο βούτυρο πάνω από τα φύλλα μου εδώ και αφήνω το ψάκι μου στην άκρη. Τώρα, παίρνω ένα από τα φύλλα, πασπαλίζω βούτυρο εδώ. Πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί άμα δεν πασπαλίσουμε βούτυρο θα ενωθούν και θα γίνουν μία βάζα. Και έτσι όπως είναι, κοιτάξτε, απλά παίρνω. Κάνω ένα μικρό ακορντεόν, πατσαβούρα, εδώ και το βάζω στο ταψί. Κοιτάξτε, εδώ. Πάρτε, βάλτε. Θα το βάλω από εδώ για να βλέπετε. Πάρτε, βάλτε στο ταψί. Ένα πατσαβούρι. Συνεχίζω. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, βούτυρο. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Στο. Εδώ, τώρα φαίνεται. Λοιπόν. Κάτσε να έρθω λίγο πιο εδώ για να φαίνεται πιο καλά και στο Instagram και στο Facebook. Στο Facebook φαίνεται, στο Instagram δεν φαίνεται. Λοιπόν, ξανά πατσαβούρι, το βούτυρο, μαζί με το φύλλο, εδώ, δίπλα. Δεν πατάω τα φύλλα, δεν τα στριμώχνω, τα αφήνω έτσι να έχουν αέρα, γιατί θέλω να έχουν αέρα. Εδώ και εδώ. Πατσαβούρι, εδώ. Ξανά φύλλο. Πατσαβούρι, καλημέρα σας, τι κάνετε. Συγγνώμη που δεν βλέπω τα σχόλια για να πατάω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ μακριά. Δεν έχω καθόλου μοιοπία, ούτε πρεσβειοπία προς το παρόν. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνω, γιατί λένε ότι όταν δεν έχεις μοιοπία, σίγουρα κάνεις πρεσβειοπία όταν μεγαλώνεις. Αλλά βλέπω πάρα πολύ καλά.
Μπορώ να διαβάσω από εδώ, καλημέρα, τις πατάτες του Ρουβά, λέει η άλλη. Θα τις κάνουμε, μην ανησυχείτε, θα τις κάνουμε. Θα τις κάνουμε και τις πατάτες του Σάκη. Σάκης! Μην σας πω ότι θα μαγειρέψουμε και μαζί με το Σάκη. Προφητικό. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω με φουτυράκι εδώ. Μην ξεχάσετε σήμερα 5 παρα 10 έχουμε την εκπομπή μας στον Α. Kitchen Lab. Αύριο έχουμε πάλι Kitchen Lab και έχουμε Άκης Food Tour. Οπότε, σε περίπτωση που δεν έχετε τίποτα να κάνετε στο σπίτι, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχετε, να δείτε την εκπομπούλα μας. Λοιπόν, πόση ώρα μας πήρε τώρα, το κάνω όσο πιο αργά γίνεται. Θέλω να το κάνω σε πραγματικό χρόνο όπως θα το κάνετε και εσείς. Δηλαδή, τόση ώρα θα σας έπαιρνε να τα βάλετε. Κοιτάξτε, πατσαμπουριάζω το ένα φύλλο δίπλα από το άλλο. Δηλαδή, ποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη συνταγή. Δεν χρειάζεται να είστε γνώστες ζαχαροπλαστικής, δεν χρειάζεται να ξέρετε από τα ζαχαροπλαστική, δεν χρειάζεται τίποτα. Εδώ. Και να βάλω και το τελευταίο μου, εδώ, τελευταίο φιλαράκι. Βουαλά. Το βούτυρο είναι λιωμένο και το χρησιμοποιώ. Εδώ. Λοιπόν, τώρα. Βάζω και το τελευταίο φιλαράκι, εδώ. Δύο πράγματα να πω λίγο μόνο στην Νταϊάννα που βλέπει το βίντεο. Νταϊάννα, να γράψουμε στα υλικά μία πρέζα αλάτι. Αν και δεν το δείχνω στο βίντεο, έβαλα πρέζα αλάτι και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή δίνει κάτι στο γλυκό μας. Και το δεύτερο που θέλω να γράψουμε είναι ότι σε περίπτωση που περισσεύει. Α, το βούτυρο το γράφουμε. Εντάξει, τώρα το βούτυρο το γράφουμε. Μόνο για το αλατάκι. Αυτό, δεν ήθελα κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε εδώ. Επειδή ξέρω ότι μερικοί όταν μαγειρεύετε και κάνετε γενικά γλυκά, λέτε α, περίσσεψε λίγο βούτυρο, οπότε δεν θα το βάλω. Είναι πολύ σημαντικό στο βούτυρο όταν το λιώνουμε, αυτό το τελευταίο κομμάτι που μένει είναι το λεγόμενο γάλα που λέμε από το βούτυρο, η κρέμα του. Και ουσιαστικά αυτή η κρέμα που μένει είναι που όταν ψήνεται μέσα στο φούρνο μας δίνει άρωμα βουτύρου. Το κανονικό το βούτυρο που λιώνει, αυτό που λιώσαμε πριν, δεν έχει καθόλου γεύση. Αυτό που πραγματικά δίνει γεύση είναι αυτά τα τελευταία που μένουν στον πάτο από τον μπολάκι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ό,τι περισσέψει να το ρίξετε μέσα για να αρωματιστεί με βούτυρο το φύλλο μας. Λοιπόν, τυλίγουμε το φυλλαράκι. Πρώτο βήμα ήταν εδώ. Εύκολη, δυσκολόμουν, σου είπα και αφήνω την πετσέτα μου. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Δεν λερώσαμε και τίποτα. Μόνο ένα μπολάκι, το πάει πίσω αυτό. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Έτσι όπως είναι, θα βάλετε σκέτο το φύλλο στους 200 βαθμούς για περίπου 20 λεπτάκια μέχρι να γίνει έτσι. Αυτό το στάδιο είχα έτοιμο, γιατί δεν ήθελα να περιμένετε 20 λεπτά. 200 βαθμούς ψήνουμε σκέτο το φύλλο μέχρι που να γίνει έτσι. Το βγάζουμε από το φούρνο και μετά θα ρίξουμε την κρέμα. Είναι πολύ σημαντικό να τραγανίσει το φύλλο, γιατί άμα ρίξω όλα τα υλικά της κρέμας μαζί με το φύλλο δεν θα γίνει ποτέ τραγανό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό που ουσιαστικά κλέβουμε τόσο πολύ χρόνο και κάνουμε μία τραγανή μπουγάτσα. Τα φύλλα μας είναι τραγανά, εδώ, κοιτάξτε. Είναι τραγανό όλο το φύλλο, οπότε η κρέμα που θα ρίξουμε μετά μέσα χρειάζεται μόλις 20 λεπτά ψήσιμο μαζί με τα φύλλα και τα φύλλα θα παραμείνουν τραγανά. Αυτό είναι το φανταστικό κομμάτι. Λοιπόν, μια συσκευασία φύλλο με τα 150 γραμμάρια βούτυρο που έχουμε λιώσει, τα κάναμε ακορντεόν, ψήσαμε για 20 λεπτά στους 200 και συνεχίζω από εδώ, τα αφήνω στην άκρη. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Η κρέμα μας γίνεται μόλις σε ένα μπολ. Λοιπόν, στο μπολ μας προσθέτουμε το γάλα μας, βγήκε λίγο έξω, δεν πειράζει, και την κρέμα μας, εδώ. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, γίνεται. Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε όλη την κρέμα με γάλα, πάλι γίνεται. Απλά η κρέμα σας, να ξέρετε ότι δεν θα έχει υφή της μπουγάτσας. Θα είναι πιο τύπου κρέμα καραμελέ. Και θα μυρίζει λίγο παραπάνω βουλάκι. Η αλήθεια είναι. Οπότε η κρέμα γάλακτος είναι σημαντική σε αυτή τη συνταγή. Δεν την αφαιρούμε. Μπορούμε να βάλουμε κρέμα γάλακτος χαμηλών λιπαρών και θα δουλέψει κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν θα βάλουμε καθόλου αλεύρι, τίποτα, ούτε αλεύρι, ούτε σμιγδάλι στην κρέμα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, γάλα κρέμα μέσα στο μπολ. 1-2. Θα προσθέσουμε τα αυγά, όπου θέλω 4 ολόκληρα αυγά και 2 κρόκους. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό τα αυγά που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι 50. Σε περίπτωση που βάλετε μεγάλα αυγά και βάλετε 6 αυγά, τα μεγάλα τα αυγά είναι 75 γραμμάρια το καθένα. Οπότε θα είναι σαν να βάλετε 8-9 αυγά στη συνταγή σας. Είναι πολύ σημαντικό να ζυγίσετε τα αυγά και να είναι 50 γραμμαρίων. Εγώ συνολικά θέλω 240 γραμμάρια αυγό. 240.
Γιατί 50 είναι το κάθε αυγό, 4 αυγά, και οι δύο κρόκοι είναι από 20 γραμμάρια, είναι 240. Οπότε άμα τα αυγά σας είναι πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα, βάλτε 3 αυγά, δηλαδή είναι τα extra large αυγά, και είμαστε εντάξει στη συνταγή. Δηλαδή ο μόνος λόγος που μπορεί να σας χαλάσει η συνταγή είναι να μην υπολογίζετε πάντα ότι τα αυγά που χρησιμοποιούμε γενικά στις συνταγές είναι 50 γραμμαρίων. Λοιπόν, θέλω και δύο κρόκους εδώ. Οπότε, να αφήσω τα σπράδια στην άκρη για την ομελέτα μου. Θα μου πεις, θα φας. Έφυγε ο κρόκος. Δεν πειράζει. Ένας κρόκος. Να πάρω άλλο ένα αυγουλάκι. Ένας κρόκος. Πάρω άλλο ένα αυγό. Από εδώ. Δύο κρόκοι. Εδώ. Στο βίντεο που σας δείχνω, χτυπάω πρώτα τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη μέχρι που να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Κανονικά έτσι το κάνουμε. Αλλά σε περίπτωση που μπερδευτείτε και ρίξετε τη ζάχαρη κατευθείαν μέσα, το μόνο που θέλω είναι να κατέψετε λίγο περισσότερη ώρα μέχρι που να διαλυθεί. Γίνεται και αυτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε αυτό πάει στην άκρη. Αυτό πάει στην άκρη. Και θα προσθέσω μία κουταλιά του γλυκού baking powder. Εδώ. Του γλυκού δεν βάζω, μπράβο. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι εδώ πέρα το σημείο που θα σας πω. Θα φέρω ένα πορτοκάλι και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι έχω 400 γραμμάρια γάλα, 400 γραμμάρια κρέμα, τα αυγουλάκια μου, το baking powder, δεν έχω βάλει κάτι άλλο και τη ζάχαρη και το baking powder αυτό. Οπότε η κρέμα μου εδώ πέρα είναι πάρα πολύ απλή και ουσιαστικά είναι μια κρέμα αγγλές, αλλά πολύ πιο εύκολη. Ανακατεύω εδώ. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι όλες αυτές οι κρέμες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Παίρνουν γεύση και άρωμα κατευθείαν από οτιδήποτε βάλουμε μέσα. Δηλαδή, άμα εγώ την μπουγάτσα μου θέλω να την κάνω μπουγάτσα με πορτοκάλι, αυτό ήθελα να πω στην Διάνα πριν, ότι προαιρετικά άμα δεν έχουν βανίλια βάζουμε ξύσμα από 1-2 πορτοκάλια ή ξύσμα από 1-2 λεμόνια. Γιατί τι γίνεται? Σε περίπτωση που δεν βάλω καθόλου βανίλια μέσα, που έχω βανίλια εδώ, εσείς θα βάλετε ή δύο βανιλίνες ή σιρόπι βανίλιας αρκετό, η κρέμα μου δεν θα χαρακτηριστεί ποτέ μα ποτέ από κάποια συγκεκριμένη γεύση. Δηλαδή θα είναι τόσο plain που στο τέλος θα τρώω κάτι που θα έχει τη γεύση κρέμας. Είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα να ξέρουμε ακριβώς με τι θα αροματίσουμε και να αροματίσουμε φυσικά την κρέμα μας. Δηλαδή, βλέπετε πόσο καλά πάω να κατέβω, καλά, εδώ. Άμα δεν βάλω βανίλια μέσα, δύο βανιλίνες ή σιρόπι βανίλιας, στο τέλος η μπουγάτσα μου μπορεί και να έχει γεύση από αυγό, ή μπορεί να έχει γεύση από κρέμα, ή μπορεί να έχει γεύση από γάλα. Οπότε δεν θα χαρακτηρίζεται από καμία γεύση και γι' αυτό το λόγο ίσως και να μας μυρίσει. Γιατί είναι τόσο σκέτη που αυτή τη στιγμή παρακαλάει να της ρίξουμε ένα αρωματικό μέσα για να μπορέσει να αρωματιστεί. Το αρωματικό που θα ρίξω εγώ είναι βανίλια, εδώ, και όταν λέω θα ρίξω βανίλια, θα ρίξω σιρόπι βανίλιας αρκετό. Δηλαδή θα βάλω βανίλια για να μυρίσει βανίλια. Είναι πάρα πολύ το μείγμα μου, είναι πάνω από ένα 200. Παραπάνω από ένα 200 είναι, ναι. Οπότε άμα δεν βάλω βανίλια, η συνταγή μου θα χαλάσει. Επίσης, πολύ σημαντικό, άμα δεν έχετε βανίλια, βάλτε κάτι άλλο που θα χαρακτηρίσει την κρέμα σας. Όπως είναι το πορτοκάλι, όπως είναι το λεμόνι, όπως είναι το περγαμόντο, όπως είναι το lime. Βάλτε κάτι μέσα γιατί η κρέμα σας χρειάζεται κάτι να αρωματιστεί. Είναι plain, είναι ό,τι πιο plain υπάρχει. Είναι η κλασική κρέμα αγγλές, απλά στην κρέμα αγγλές πάντα βάζουμε βανίλια. Τώρα, άμα έχετε τη βανίλια την κανονική, τα σποράκια είναι ακόμα καλύτερα, αλλά είναι πανάκριβη, γι' αυτό και δεν τη χρησιμοποιώ. Οπότε, ανακατεύουμε πολύ καλά, εδώ. Και ουσιαστικά, έτσι όπως είναι, παίρνουμε, μπορείτε να βάλετε και βανίλια και πορτοκάλι, εντάξει. Απλά, το πορτοκάλι δεν είναι χαρακτηριστικό της μπουγάτσας. Η βανίλια είναι, οπότε άμα δεν έχετε βανίλια, τότε βάλετε πορτοκάλι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, περιχύνω όλο το μείγμα πάνω από τα φύλλα μου εδώ. Πείτε μου άμα έχετε ξαναδεί κάτι πιο εύκολο. Κοιτάξτε εδώ, απλά ρίχνω όλο το μείγμα πάνω από τα φύλλα. Τα φύλλα δεν κουνιούνται, δεν πάνε πουθενά γιατί είναι ψημένα, είναι κριτσανιστά, είναι χρυσαφένια, είναι σεξι, είναι ωραία. Οπότε ρίχνω όλο το μείγμα και προαιρετικά αυτό. Εμένα μου αρέσει, άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε δεν το βάζετε. Αυτό είναι 100% προαιρετικό. Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείτε. Εγώ ρίχνω λίγο μαύρη μαλακή ζάχαρη από πάνω. Δηλαδή, άμα δεν το έχετε
ούτε κατά διάνοια πάτε να αγοράσετε ζάχαρη για να τη βάλετε, δηλαδή είναι 100% προαιρετικό. Σπάω λίγη μαύρη μαλακή ζάχαρη από πάνω εδώ, ώστε όταν ψηθεί μέσα στο φούρνο να λιώσει και να γίνει ακόμα πιο κρατσανιστό από πάνω. Λοιπόν, λίγο μαύρη μαλακή ζάχαρη και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Τώρα, ο φούρνος μου ήταν στους 200 βαθμούς, θα χαμηλώσω στους 180 και θα ψήσω για 20 λεπτάκια πάλι, 20-25. Αναλόγως πόσα κρύα ήταν τα υλικά. Άμα ήταν από το ψυγείο παγωμένα, μπορεί να πάρει 21-22 λεπτά. Άμα καθώς ανακατεύεται, ζεσταθήκαν και λίγο όλα, τότε σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμη. Σε 20 λεπτά μπουγάτσα δεν έχετε κάνει ποτέ στη ζωή σας και να σας πω την αλήθεια, το αποτέλεσμα είναι τόσο συγκλονιστικό που όταν το πάτε, δεν το πιστεύετε. Πρώτα απ' όλα, δεν λερώσαμε πάγκου. Όλα είναι πεντακάθαρα. Δεν λερώσαμε σκεύη. Με ένα μπολ και ένα ταψί ουσιαστικά κάναμε τα πάντα. Εδώ. Και το αποτέλεσμα, και να θέλω να το περιγράψω, δεν γίνεται, γιατί άμα δεν το δοκιμάσετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς το τι εννοώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να τη βγάλω από εδώ μέσα. Νομίζω ότι θα καταφέρω. Όλα. Λοιπόν, κανονικά δεν τη βγάζω από εδώ μέσα. Την αφήνουμε, οπότε λίγο να την ξεκολλήσω στα πλάγια. Αλλά θέλω να δείτε ότι όλη η μπουγάτσα, αν και ρίξαμε μέσα ένα μείγμα, ζουμί να το πω έτσι, με κρέμα γάλακτος, αυγά και όλα τα υπόλοιπα, στο μυαλό σας θα ήταν ότι τελικά το μείγμα μας θα κολλήσει, σωστά. Δεν αλευροβουτυρώσαμε, δεν κάναμε τίποτα τη βάση μας. Νομίζω ότι άμα ακολουθείτε τις συνταγές του Άκη, αυτά τα πράγματα δεν θα τα έχετε σαν πρόβλημα, γιατί κοιτάξτε, η μπουγάτσα μας είναι έτοιμη. Εδώ είμαστε. Και όταν λέω είναι έτοιμη και το εννοώ. Κοιτάξτε εδώ, δεν. Αυτό το πράγμα είναι φανταστικό. Το ότι μπορείς να φτιάξεις 20 λεπτά μπουγάτσα με το τίποτα, ένα ολόκληρο ταψί εδώ, είναι κάτι μοναδικό. Ελπίζω να ακολουθήσετε όλα τα tips που σας έδωσα. Δηλαδή, όντως πρέπει να βάλετε λίγο βανίλια μέσα. Όντως πρέπει να προσέξετε όταν βάζετε υλικά από εκεί πέρα. Με ένα μπολ και ένα φύλλο θα φάτε την πιο νόστιμη, γρήγορη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έγινε σαν μιλφέι. Το βλέπετε. Είναι σαν μιλφέι. Η κρέμα έχει δέσει. Τα πάντα έχουν γίνει. Οπότε, να πάμε θεσσαλονικιώτικα ή να πάμε αθηναϊκά. Ο Αθηναίος θα κόψει ολόκληρο κομμάτι και θα το φάει. Ο Θεσσαλονικιός θα κόψει μικρά κομμάτια. Ακούστε. Ελπίζω να ακούγεται, γιατί είναι από την κάμερα το κινητό. Αναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι φανταστικό. Αυτή τη συνταγή την παίρνω 100% πάνω μου, είναι δικά μου τα credits. Εγώ την έχω ανακαλύψει όπως οι περισσότερες. Άσχετα που οι άλλοι κάνουν ακριβώς τις ίδιες συνταγές, απλά αλλάζουν τη βανίλια με πορτοκάλι και λένε πως είναι δικές τους. Λοιπόν, αυτή η συνταγή είναι συγκλονιστική και να μην έχεις μαγειρέψει ποτέ στη ζωή σου, αυτή την μπουγάτσα θα την κάνεις και θα τρελαθείς. Δεν υπάρχει. Μπορώ να φάω όλο το ταψί, να μην δώσω σε κανέναν. Να πάρω και τον καφέ μου. Το μαγικό είναι ότι και το πράγμα ακόμα θα είναι νόστιμη. Το μαγικό είναι ότι και να την βάλω στο ψυγείο να την ξαναζεστάνω, πάλι νόστιμη θα είναι. Κοιτάξτε εδώ. Μόλις σε 2 λεπτά ανακάτεμα σε ένα μπολ και ψήσιμο 20 λεπτά στο φούρνο, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μία συνταγή σας το ξαναδίνω εδώ. Και θα πω το κλασικό, το λιγουρεύεστε. Αν και μου το κλέβουνε τώρα τελευταία, το λένε κι άλλοι που κάνουν εκπομπές μαγειρικής στο ίντερνετ. Λένε το λιγουρεύεστε. Αφήστε με, παιδιά, να πω μια τάκα και να την κρατήσω δική μου. Λοιπόν, φανταστική συνταγή. Με να δώσω και ένα δωράκι. Τι δωράκι θα δώσω? Θα δώσω μια θήκη. Λοιπόν, εδώ. Ήρθε η ώρα να οργανώσετε τα μαχαίρια σας στην κουζίνα σας. Πρέπει οπωσδήποτε τα μαχαίρια να τα βάζουμε σε θήκη, γιατί άμα δεν τα βάζουμε και σε θήκη και τα πετάμε μέσα μαζί με τα υπόλοιπα, τα μαχαίρια μας χαλάνε. Πρέπει οπωσδήποτε να οργανώσετε τα μαχαίρια σας και όταν τα βάλετε μέσα σε μία θήκη, κοιτάξτε εδώ, κλείνει. Εκατό μεταφέρετε πολύ πιο εύκολα, δεν κόβεστε και προστατεύετε τα μαχαίρια σας. Λοιπόν, θα πάει μία θήκη παραλλαγής στο Instagram και μία θήκη παραλλαγής στο Facebook. Τον τρόπο τον ξέρετε. Στο Facebook, κάτω ακριβώς από το live μου, θα γράψετε akisishop.com μία λέξη, και στο post τώρα που θα κάνουμε για την μπουγάτσα θα γράψετε από κάτω akisishop.com
Με μία λέξη. Πριν κλείσω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βλέπετε καθημερινά. Μου έχει γίνει και εμένα συνήθεια. Δεν ξέρω με το που τελειώσει το όλο πράγμα, άμα θα μπορέσω να σταματήσω να κάνω αυτά τα λάθη γιατί μου αρέσουν. Δοκιμάστε τη συνταγή, κάντε ακριβώς ό,τι σας είπα, δώστε σημασία στη λεπτομέρεια. Δείτε και το live και το βίντεο, και τα δύο δείτε. Είναι πραγματικά σημαντικό να κάνετε ακριβώς ό,τι σας είπα. Πάντα ψήνουμε στον αέρα, όσο πιο ψηλά γίνεται τη σχάρα, για να περνάει από κάτω ο αέρας και να κάνει τραγανή την μπουγάτσα από κάτω. Να τη φτιάξετε, να μου στείλετε φωτογραφίες όπως κάνετε, να την ευχαριστηθείτε, ζεστή, με ένα κακάο. Κακάο και μπουγάτσα, ξέρετε τι γίνεται. Σερμπαντίνα. Όχι, με τις άλλες συμβατικές μπουγάτσες. Η δικιά μας είναι πολύ πιο καλή, οπότε δεν πάει σερμπαντίνα. Αυτά, φιλάκια πολλά και ραντεβού το απόγευμα. Θα ξαναφτιάξω συνταγή. Πήρες 8, 9, τι ώρα θέλετε, 7.30, στείλτε μου τι ώρα θέλετε και θα βγω live κανονικά να μαγειρέψουμε. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Τερματισμός, κοινοποίηση, πάει το Instagram, πάει και το Facebook. Γεια σας, τέλος.